Πέμπτη, 13 Ιουνίου. Η φωτογραφία που έχει μπροστά το βίντεο αυτό δεν είναι τυχαία. Δεν την έβαλα γιατί μου άρεσε. Είναι εντάξει η ομπρέλα που φτιάχνουν τα παιδιά σήμερα. Ένας βυθός. Και κάτω βάλαμε εφημερίδες να μιλερώσουμε το πάτωμα. Ήταν χθεσινή τοπική εφημερίδα. Γνωστού δημοκρατικού δημοσιογράφου και αντικειμενικού. Πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έπεσα ρε παιδιά σε ένα φύλλο, σε μία σελίδα, που είχε φωτογραφίες από το έγκλημα της 11χρονης. Είχε κάποιες φωτογραφίες με ένα περιπολικό. Είχε τραβήξει πλάνο κάποιος συγγενής. Τον κράταγαν κάπως αστυνομικοί, ο κόσμος αυτό σε μια φρικτή κατάσταση. Ο Δίνης, ας πούμε, εντάξει, ο άνθρωπος είχε κάτι άλλα πλάνα. Μου είχε και μια μικρή φωτογραφία κάποιου μπάτσου. Τώρα θα σας γελάσω, στην όποια είναι, διοικητής είναι, υποδιοικητής είναι. Δεν έχω και λόγους να ξέρω και τι είναι ο κάθε μπάτσος. Αδιάφοροι μου είναι και έτσι με ένα μαλάκι καρέ, μοιραίο, ας πούμε, το μουσάκι του. Τώρα εσείς οι ρουφιάνοι εδώ του πύργου που βλέπετε το βίντεό μου και πάτε και δίνετε τα ρεπόρτο σας, πείτε ότι θέλετε να μάθουμε κι εμείς τι είναι αυτός. Και από κάτω έγραφε το άρθρο. Συγχαρητήρια δίνει ασφάλεια στην ΟΠΚΕ. Δίναν μεταξύ τους συγχαρητήρια, ρε. Η ΟΠΚΕ έδινε στην ασφάλεια, η ασφάλεια στην ΟΠΚΕ. Για την, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα γιατί. Ότι για την κινητοποίηση που κάνανε, κάτι τέτοια έγραφε. Από την ώρα που μαθεύτηκε ότι αναζητείται το κοριτσάκι. Και δεν κατάλαβα το λόγο των συγχαρητηρίων που έδινε ο ένας τον άλλον. Αφού το αποτέλεσμα ήταν το κορίτσι βρέθηκε νεκρό. Το κορίτσι έφαγε 27 κατσαβιδιές. Και επειδή έχω για κάποιον άνθρωπο που δουλεύει εκεί μέσα στην πρόνοια που τους βγάζει τα... Τέλος πάντων, εκεί με τους Ρωμά, σας πληροφορώ ότι από το κεφαλάκι της μέχρι και το στήθος της δεν καταλάβαινε τίποτα εδώ, το είχε κάνει κοιμά. Από τις κατσαβιδιές. Το ακούτε μωρέ αυτό. Και δίνανε συγχαρητήρια ένας τον άλλον. Ή που τρέμουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής όταν πάνε πριν για να τους ορίσουν, υποτίθεται δικάσιμοι και τα ρέστα, μαζεύεται ένας κατηγορούμενος μέσα Ρωμά και έξω έχει 200 και φωνάζουν, οπότε τρέμει το φιλοκάρδι του εισαγγελέα και του ανακριτή, σου λέει κάτσε με πάρουν και εξοπίσω αυτοί και δούνε και που μένω και μου την πέσουν 200 το βράδυ. Εκεί δίνεται συγχαρητήρια. Πριν από κανένα 2 χρόνια τσακώσανε κάτι Ρωμά, μετά από 6 μήνες, 7, που τι κάνανε ρε, ακούστε το αδιανόητο, 150 μέτρα το αστυνομικό τμήμα από τον Μπατσάδικο, ήταν κάτι καμένα εκεί, σπίτια, ερημοσπίτια, και μένανε εκεί και κάνανε εμπόριο πρέζας. Πέρναγε όλος ο πύργος που πίνει πρέζα, πέρναγε από εκεί στα 150 από τους μπάτσους, και τους πήρε 7 μήνες, 8 να το πάρουνε χαμπάρι τα σαΐνια. Συγχαρητήρια, δώσανε ένα στον άλλον όμως τότε. Τι τραβάμε. Τι άλλα συγχαρήκια να δεις. Για ποιον άλλο λόγο έπρεπε να δώσουν συγχαρήκια. Κάτσε να ψωνίσουμε εδώ. Και να σκεφτούμε κι άλλα συγχαρήκια. Περιμένετε. Γεια σας κυρία μου. Αυτό και 2 Lucky Strike καφέ για το γκλό, την γκλό, πώς το λένε αυτοί. Ορίστε. Ορίστε. Ευχαριστώ, σας χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, τα πήραμε και φύγαμε. Τι άλλα συγχαρήκια να δεις. Α, το πιο πετυχημένο. Τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια πρέπει να δώσουν μεταξύ τους αυτοί οι κύριοι είναι
Το 1996 που έφυγα από τον πύργο που λέτε, να πάω να σπουδάσω και μπλα 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 μπλα. Και έχουμε 2024, έτσι. Το 1996 λοιπόν ήταν ένας καταβλισμός, τότε τους λέγαμε γύφτους ακόμα. Τώρα τους λένε Ρωμά. Περίπου 3 χιλιόμετρα, 4 έξω από τον πύργο. Και εκεί γινόταν το μεγαλύτερο εμπόριο ηρωίνης της περιοχής. Ήταν ένας πατέρας εκεί, είχε και τα κουτσούβελά του και αβέρτα κουβέρτα, έσπρωχνα. Έφυγα, σπούδασα, πήγα στη Γερμανία, ξαναγύρισα στην Αθήνα, ήρθα για κανένα χρόνο εδώ, ξαναπήγα στην Αθήνα για 7 χρόνια και τώρα προσέξτε, έχω γυρίσει. Πόσο βγαίνει, 96, 4, 28, 28 χρόνια μετά, τα κουτσούβελα πλέον έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει ολόκληροι άντρες. Ο πατέρας, εξακολουθεί να είναι πατέρας, αλλά στα πιο μεγάλα του. Ακόμα εμπορεύεται ο πατέρας, απλά στα χνάρια του ακολουθούν και τα πιτσιρίκια που δεν είναι πλέον τόσο πιτσιρίκια, είναι άντρες μεγάλοι, έχουν οικογένειες, παιδιά και εμπορεύονται και αυτή η πρέζα. Και φαντάζομαι ότι και τα μικρά τους τα παιδιά που είναι τώρα παιδάκια, όταν θα γίνουν πιο μεγάλα κι αυτά, ακόμα θα εμπορεύονται κι αυτοί. Αλλά στα 3 χιλιόμετρα μακριά που είναι η μπάτση, α, ψέματα, ψέματα, πρόπερση τους έπιασαν. Τους πήραν και κάτι ακριβά αμάξια. Είχε ο άλλος ένα turbo τζιτζιζί, μπομπομπο, του είχε βάλει εκείνο το άλλο, το παράλληλο, έκανε 850.000 αυτοκίνητο. Κάτι άλλο, κάτι από εδώ από εκεί. Μπήκαν μέσα, προφυλακίστηκαν. Δεν έκλεισε χρόνος. Όπως μπήκαν μέσα, βγήκαν έξω όλοι. Ούτε ένας, ρε παιδί μου, έτσι για τους τύπους, να μείνει μέχρι, ξέρω εγώ, το δικαστήριο. Μετά από λίγο καιρό, κυκλοφορούσαν στον πια τη μικρή πόλη, ο πύργος τα βλέπεις όλα. Στην πόλη του πύργου, με τα αυτοκίνητα και τα ακριβά τους μηχανάκια. Γιατί τα πήραν πίσω. Εμπορεύονται κανονικά, κάνουν το ίδιο πράγμα που έκαναν. Δεν τρέχει τίποτα. Και δεν ξέρω ακριβώς τι συγχαρητήρια πρέπει να δώσουν τώρα οι μπάτσοι. Τι λέτε? Μετά από 28 χρόνια που τίποτα δεν έχει γίνει, τίποτα, ή μάλλον έχει γίνει. Έχουν αρρωστήσει, ακόμα χειρότερα έχουν πεθάνει πόσα παιδιά και έχουν μπει στο λούκι γενικά της μαλακίας αυτής, αλλά τόσα. Αυτό έχει γίνει. Κατά τα άλλα, όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Εκεί να δώσετε συγχαρητήρια, λοιπόν, μάγκες. Και η ασφάλεια και η όποια. Πάρτε και την τροχέα να δώσετε έτσι λίγα συγχαρητήρια και αυτούς. Πάρτε και τους κανονικούς μπάτσους. Μην μείνουν και αυτοί εκτός έτσι και έχουν παράπονα. Και να δώσετε εκεί συγχαρητήρια. Εμένα ήρθε το λεωφορείο μου. Μου φαίνει, νάτα τα παιδιά μου κατεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι πολύ πιο ρομαντικός. Πάω να κάνω μάθημα στα παιδιά μου τώρα. Εσείς δώστε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον. Καλό σας μεσημέρι.